Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο Μάντρας, Ευαγγελία Κουτσοδήμα. Κυρία αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Κάνουμε μεγάλη προσευχή να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και αλλαγή του ανέμου εκ νέου, γιατί η ευχή από το πρωί αυτό που φωνάζουμε ήταν ο άνεμος να συνεχίσει να πνέει βόρεια όπως και έπνεε, για να οδηγήσει τη φωτιά προς τα καμένα. Πράγματι, η ευχή αυτή, αν μπορεί να λέγεται ευχή και μέσα εισαγωγικά, εισακούστηκε, οπότε κάπως έτσι μπόρεσε και περιορίστηκε η φωτιά. Μια καταστροφική φωτιά, πάρα πολύ μεγάλη και ανεξέλεκτη. Για ακόμα μια φορά όμως μιλάμε για αναζωπηρώσεις και είναι πολλοί αυτοί που μας έχουν μιλήσει και καταγγέλνουν εμπρισμούς. Επιτρέψτε μου, αναζωπηρώσεις, μίλησα για φόβο απόψε να μην έχουμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Αυτή η φωτιά η οποία ξέσπασε περί ώρα 11 σήμερα το πρωί ήταν μια καινούργια φωτιά σε ένα νέο μέτωπο που δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες. Και δυστυχώς, θα το ξαναπώ δυστυχώς, έρχεται η ώρα που τα λόγια του δημάρχου μας, του κυρίου Χρήστου Στάση, δικαιώνονται. Δυστυχώς τέτοια λόγια να μην δικαιώνονταν ποτέ, αλλά ναι. Και εμείς έχουμε πολύ πολύ σοβαρές ενδείξεις, χωρίς βέβαια αυτό να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, για εμπρισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήδη έχουν ξεκινήσει βέβαια έρευνες από την δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτή τη μάχη τη σημερινή με τη φωτιά είχατε όλα τα μέσα που χρειάζεστε? Πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση και η ενέργεια, τα πτυτικά μέσα και η επίγεια. Παρά τις δυσκολίες, γιατί όπως σας είπα είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, έφταναν και στα 8 μποφόρ κατά διαστήματα σε συνδυασμό με τη μανία της φωτιάς και τον άνεμο που ίδια σήκωνε, και σίγουρα και ο πυκνός καπνός που δυσχέρεμε το έργο τους. Παρόλα αυτά, επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν εφησυχαστεί και δεν είχαν αφήσει το μέρος μόνο του, ναι, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και ουσιαστικό έργο από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα. Και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ακούμε και ξανακούμε για τα σπίτια τα οποία κάηκαν. Αυτά ήταν η φορά του ανέμου που σταμάτησε και άλλαξε κατεύθυνση η φωτιά, ή υπήρχαν συγκεκριμένες γραμμές που είχαν χαράξει τα πυροσβεστικά μέσα και εμπόδισαν τη φωτιά να μπει προς τον οικισμό? Όχι, επίσημη καταγραφή αυτή τη στιγμή σπιτιών δεν έχω να σας παρουσιάσω. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες σοβαρές ζημιές σε σπίτια και όπως ότι έχουν καταστραφεί κάποια κύματα. Αλλά αυτό είχε να κάνει με την ανεξέλεκτη πορεία της φωτιάς και με το πόσο γρήγορα μεταδιδόταν λόγω του ισχυρού ανέμου. Λοιπόν, και με αυτό, αντιδήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την Εγώ επικοινωνία μας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.